Κεφάλαιον δέκατον τέταρτον Η βασιλεία του Αμεσίου η Σιούδαν Στοίχη 1 έως 22 Η βασιλεία του Ιεροβοάμ εις Ισραήλ Στίχη 23 έως 29 Κατά το δεύτερον έτος της βασιλείας του Ιωάς, Ιού, του Ιωάχαζ, βασιλέως των Ισραηλιτών, ανήλθεν εις των βασιλικών θρόνων των Ιουδαίων, ο Αμεσίας, ο Υιός του Ιωάς. Όταν ανήλθεν εις των βασιλικών θρόνων, ή το 25 ετών, εβασίλευσε δε επί 29 έτη, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Η μητέρα αυτού ονομάζεται Ιωαδίμ και κατήγεται από την Ιερουσαλήμ. Ο Αμεσίας έπραξε το ευάρεστον ενώπιον του Θεού, όχι όμως όπως ο προπάτορα αυτού ο Δαβίδ. Έζησε και έπραξε καθόλα όπως ο πατήρ του ο Ιωάς. Αλλά τους υψηλούς ειδωλολατρικούς τόπους δεν κατέστρεψε και έτσι ο λαός εξακολουθούσε να ακόμη να θυσιάζει και να προσφέρει θυμιάματα εις τους υψηλούς ειδωλολατρικούς τόπους. Όταν δε εστερεώθη καλά εις τα χέρια του η βασιλεία, εθανάτωσε τους δούλους του εκείνους οι οποίοι είχαν συνομωτικώς κτυπήσει και φωνεύσει τον πατέρα του. Τα παιδιά όμω των δολοφόνων αυτών του πατρός του δεν τα εφώνευσε. Τη στην σχετική εντολή του βιβλίου των νόμων του Μωησαίο, ει τον οποίο ο κύριο διέτασε, δεν πρέπει να θανατώνονται πατέρες εξαιτία των ιών, ούτε οι ή εξαιτία των πατέρων των. Αλλά καθένα θα θανατώνεται δια τα του αμαρτίας. Αυτός λοιπόν ο Αμεσίας επολέμησε τους Ιδουμαίους εις Γέμελε με δέκα χιλιάδας στρατιώτας και κατά τον πόλεμον αυτόν κατέλαβε την πέτραν την οποία με τον Καθοήλ. Έτσι δε ονομάζεται η πόλης αυτή έως την ημέραν αυτήν υπερήφανος δια την νίκη του αυτή ο Αμεσίας, έστειλε αγγελιαφόρους προς τον Ιωάς, Ιών του Ιωάχας, Ιού του Ιού, βασιλέως των Ισραηλιτών και είπε «Έλα να αντιπαραταχθώμεν εις πόλεμον». Ο Ιωάς ο βασιλεύς των Ισραηλιτών έστειλε ειδικού του ανθρώπους προς τον Αμεσίαν τον βασιλέα του Ιούδα και είπεν « η Άκανθα, η οποία βρίσκεται εις το όρος Λίβανον, έστειλε προς την Κέδρον, την εν το Λιβάνο, και είπε «Δώσ' μου τη θυγατέρα σου ως σύζυγον εις το παιδί μου». Τα θηρία της περιοχής του Λιβάνου ηγανάκτησαν δια την ανέδειάν της, κατεπάτησαν και εξολόθρεψαν την Άκανθαν, Σύ πολεμών ενίχισε στην Ιδουμέαν. Εξαιτία του κατορθώματό σου, αλλά ζωνεύθηκε η καρδία σου. Μείνε λοιπόν ήσυχο και αναπαυμένο με το κατόρθωμά σου αυτό. Δια τη φιλονική εξαιτία τη κακότητό σου, πρόσεξε διότι αν πολεμήσει εναντίον μου, θα πέσεις και θα καταστραφεί σύ και ο Ιουδαϊκός λαός μαζί σου. Ο Αμεσίας όμως δεν ήκουσε την συνετήν αυτήν συμβουλήν. Δια τούτο ο Ιωάς, ο βασιλεύς του Ισραήλ, εξεστράτευσε εναντίον του. Συνειδήθησαν αντιμέτωποι στην Βεθσαμίς της Ιουδαίας, αυτός ο Ιωάς και ο Αμεσίας ο βασιλεύς της Ιουδαίας. Κατά την μάχη οι Ιουδαίοι ενικήθησαν από τους Ισραηλίτας και ο καθένας από τους Ιουδαίους έφυγε εις την κατοικία του. Τον δε Αμεσίαν Ιών Ιωάς Ιού του Οχοζίου συνέλαβε εχμάλωτον ο Ιωάς βασιλεύς των Ισραηλιτών εις βίθ σεμής. Ο Ιωάς ήλθε έπειτα εις την Ιερουσαλήμ και εκρύμνησε τα τείχη της πόλεως από τις πύλεις Εφραίμ μέχρι τις πύλεις της γωνίας εις έκταση 200 και πλέον μέτρων. Επήρεν επίσης το αργύριον, το χρυσόν και όλα τα ιερά σκεύη που υπήρχαν στον το ναόν του Κυρίου και εις τα θησαυροφυλάκια του βασιλικού οίκου. Πήραν επίση και επιφανεί ομήρου μαζί του και επέστρεψαν στην Σαμάριαν. Τα υπόλοιπα από τα έργα του Ιωά, όσα κατορθώματα αυτό έκαμε ο πολεμό του εναντίον του Αμεσίου, βασιλέω του Ιούδα, δεν είναι αυτά γραμμένα ει το βιβλίο των έργων των βασιλέων του Ισραήλ. Ο Ιωάς σε κοιμήθη με τους προγόνους αυτού και ετάφη στην Σαμάρια με τους βασιλείς του Ισραήλ. Αντίδε αυτού έγινε βασιλεύς ο Ιεροβοάμ ο γιος του. Ο Αμεσίας ο Υιός του Ιωάς, βασιλεύς των Ιουδαίων, έζησε μετά τον θάνατον του Ιωάς, Ιού του Ιωάχας, βασιλέως του Ισραήλ, δεκαπέντε έτη. τα υπόλοιπα δε από τα έργα του αμεσίου και όλα όσα έκαμεν είναι γραμμένα εις το βιβλίο των έργων και ημερών των βασιλέων του Ιούδα. Έγινε κατόπιν συνωμοσία εναντίον του εις την Ιερουσαλήμ. Αυτός δε κατέφυγε για να σωθεί εις την Λαχής. Αλλά εστάλησαν όπιστεν από αυτόν άνθρωποι οι οποίοι και τον εθανάτωσαν εκεί. εφόρτωσαν το πτώμα του εις με συνοδεία δε άλλων υπέων, έφεραν αυτόν εις Ιερουσαλήμ και τον έθαψαν εις την πόλην Δαβίδ με τους προπάτορας του. Όλος δε τότε ο λαός των Ιουδαίων επήρε τον Αζαρίαν, όταν αυτός ήταν ακόμη δεκαέξι ετών και τον ανεβίωσαν εις τον βασιλικών θρόνων αντί του πατρός του του αμεσίου. αυτός ο Αζαρίας οικοδόμησε την Ελόθ και προσήρτησε αυτήν στην την Ιουδαίαν αφού ο βασιλεύς πατήρ του ο Αμεσίας είχε κοιμηθεί και ταφεί μαζί με τους προγόνους του. Κατά το 15ο έτος του Αμεσίου Ιού του Ιωάς βασιλέως των Ιουδαίων έγινε βασιλεύς των Ισραηλιτών στην Σαμάριαν ο Ιεροβοάμ, ιός του Ιωάς, ο οποίος και βασίλευσε επί τεσσαράκοντα και εν έτος. Αυτός έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Δεν απεμακρύνθη καθόλου από τα σαμαρτία του Ιεροβοάμ, ιού του Ναβάτ, ο οποίος εξώθησε τον Ισραηλιτικό λαό εις την ασέβεια. Αυτός αποκατέστησε τα όρια του Ισραηλιτικού βασιλείου από την είσοδον Εμάθ προς Βοράν μέχρι της Γενισαρέτ, όπως είχε προείπει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ δια του δούλου αυτού Ιωνά του προφήτου, Ιού του Αμαθή, ο οποίος κατήγεται από την Γεθ Χολ Φέρ. Διότι ο Κύριος είδε τον εξευτελισμόν και την μεγάλην πικρία των Ισραηλιτών, οι οποίοι είχαν απομείνει ο και σπάνιοι εγκαταλελειμμένη από όλους και δεν υπήρχε κανείς να βοηθήσει τον Ισραηλιτικό λαό. Δεν ήθελησε ο Κύριος να εξολοθρέψει τους απογόνους του Ισραήλ από την υπό των ουρανών, αλλά έσωσε αυτούς διαμέσου του Ιεροβάμ, του Ιού, του Ιωάς. Τα υπόλοιπα εκ των έργων του Ιεροβάμ, και όσα έκαμε άλλα, τα κατορθώματά του, πώς πολέμησε και πώς ανέκτησε για το βασίλειο του Ισραήλ την Δαμασκόν και την Εμάθ, που ανήκε στο βασίλειο του Ιούδα, είναι γραμμένα εις το βιβλίο των έργων των ημερών των βασιλέων του Ισραήλ. Ο Ιεροβάμ εκοιμήθη με τους προγόνους του, με τους βασιλείς του Ισραήλ, ανεκηρύχθη δε βασιλεύς ανταυτού ο Υιός του ο Ζαχαρίας. Κεφάλαιον δέκατον πέμπτον Ο βασιλεύς του Ιούδα Αζαρίας, στίχη 1 έως 7 Η επί του Ισραήλ βασιλεία των Ζαχαρίου, Μαναΐμ, Φακεσίου και Φακεέ. Ε, Στίχοι 8 έως 31. Η Ισιούδαν βασιλεία του Ιωάθαμ. Στίχοι 32 έως 38. Κατά το 27ο έτος του Ιεροβουάμ, βασιλέος των Ισραηλιτών, εβασίλευσε ο ετος του Ιεροβάμ, βασιλεως των ισραηλιτων εβασιλευσε ο αζαριας ο Υιός του Αμεσίου Βασιλέως των Ιουδαίων. Δέκα έξι ετών ή αυτός, όταν έγινε βασιλεύς και βασίλευσε εις την Ιερουσαλήμ επί δύο έτη. Η μητέρα του ονομάζεται η Εχελία και κατήγετο από την Ιερουσαλήμ. Αυτός έπραξε το ορθόν και ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου καθόλα όπως ο αμεσίας, ο πατήρ του. Αλλά δεν κατέστρεψε τους υψηλούς τόπους της ιδωλολατρικής θρησκείας και έτσι ο λαός εξακολουθούσε να θυσιάζει και να προσφέρει θυμιάματα εις τους ιδωλικούς θεούς. Δια ο Κύριος ετιμώρησε τον βασιλέα αυτόν με την ασθένεια της λέπρας μέχρι τη ημέρας του θανάτου του εξαιτία δε της λέπρας του, είχε ενός σέδραν της βασιλείας του κάποιον απομεμονωμένον οίκων. Ο δε του, ο Ιωάθαν, εδίκαζε και κυβερνούσε αντί αυτού των λαών της Ιερουσαλήμ. Τα υπόλοιπα εκ των λόγων και έργων του Αζαρίου, όλα όσα έκαμεν, είναι γραμμένα εις το βιβλίο των έργων των βασιλέων Ιούδα. Ο Αζαρία εκοιμήθη με του προγόνου αυτού, τον έθαψαν δε στου του των προγόνων του ή την πόλη Νταβίδ. Ανταυτού δε βασίλευσεν ο ιό του Ιωάθαμ. Κατά το 38ο έτο του Αζαρίου βασιλέω των Ιουδαίων, εβασίλευσε ει το βασίλειο του Ισραήλ στην Σαμάριαν επί έξι μήνα ο Ζαχαρία, ιό του Ιεροβοάμ. Αυτός διέπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Εξέκλεινε προς την ιδωλολατρία, όπως έκαναν οι προγονείς του. Δεν απεμακρύνθη από τα σπόλια ρύθμους αμαρτίας του Ιεροβουάμ, Ιού του Ναβάτ, ο οποίος είχε εξωθήσει τους Ισραηλίτας εις την ασέβεια και ιδωλολατρίαν. Οργάνωσαν όμως συνωμοσία εναντίον αυτού ο Σελούμ, ο Υιός του Ιαβής και Κεβλαμ, οι οποίοι τον εκτυπήσαν και τον εφώνευσαν. Ανεκηρύχθη δέκα κατόπιν βασιλεύσαντα αυτού ο Σελούμ. Τα υπόλοιπα από τα έργα του Ζαχαρίου είναι γραμμένα εις το βιβλίο των έργων των βασιλέων του Ισραήλ ο Κύριος είχε προφητεύσει προς τον Ιού και είπε «Τέσσερες γενναίες σου θα καθίσουν διαδοχικώς εις των βασιλικών θρόνων των Ισραηλιτών». Έτσι δε και έγινε. Ο Σελούμ, Υιός του Ιαβής, ανήλθε εις των βασιλικών θρόνων Κατά το 31ο έτος του Αζαρίου, βασιλέως των Ιουδαίων, έγινε βασιλεύς ο Σελούμ επί ένα μόνον μήνα στην την Σαμάριαν. Ο Μαναΐμ, ο οποίος κατήγετο από την Φιλίν Γάδ, ανέβη από την πόλη Θαρσιλά, ήλθεν στην την Σαμάριαν, εκτύπησε τον Σελούμ, τον ιόν του Ιαβής, εντός της Σαμαρίας και τον εφόνεψε. Τα υπόλοιπα από τα έργα του Σελούμ και η συνωμοσία την οποία αυτός οργάνωσε, ειδού, είναι γραμμένα εις το βιβλίο των έργων των βασιλέων του βασιλείου Ισραήλ. Τότε ο Μαναήμ εκτύπησε την πόλη Θερσά και όλα τα περίχωρα αυτής και όλους όσοι ευρίσκοντο εις αυτήν. Την εκτύπησε διότι οι κάτοικοί της δεν του τα σπήλα στις πόλεως των όταν δεν την κατέλαβε, διέπραξε νομότητας, αφού έφτασε μέχρι του σημείου να σχίσει ακόμα και τα σκυλία των εγγύων γυναικών. Κατά το 309ο έτος του Αζαρίου, βασιλέως των Ιουδαίων, ανήλθε εις των βασιλικών θρόνων ο Μαναήμ, καταγόμενος από την φυλή Γάδ, και βασίλευσε εις τη Σαμάρια επί δέκα έτη αυτός διέπραξε πονηρά και ασεβή ενώπιον του Κυρίου. Δεν απεμακρύνθη από καμία αναμαρτία του Γεροβοάμ, ιού του Ναβάτ, ο οποίος εξώθησε τον Ισραηλτικό λαό εις αμαρτία και ασέβεια. Κατά τα σημέρα του βασιλέως αυτού, ο Φουλ, βασιλεύς των Ασσυρίων, επήλθε εναντίον της χώρας των Ισραηλιτών. Ο Μαναΐμ ήταν και υποδούλωσιν παρέδωσεν εις τον φουλ χίλια τάλαντα αργυρίου για να τον έχει και σύμμαχό του. Ο Μαναΐμ απέσπασε και συνεκέντρωσε το αργύριο αυτό από τους Ισραηλίτας μάλιστα δε από εκείνους που ήσαν εις θέση να δώσουν και το παρέδωσε εις τον βασιλέα των Ασσυρίων. πεντήκοντα σύκλου εζήτησε και επήρεν από κάθε πλούσιον άνδρα. Ο δε βασιλεύς των Ασσυρίων επανήλθε κατόπιν στην χώρα του και έτσι απεμακρύνθη από την χώρα των Ισραηλιτών. Τα υπόλοιπα εκ των έργων του Μαναΐμ και όσα άλλα έκαμε είναι αυτά γραμμένα εις το βιβλίο των έργων των βασιλέων του Ισραήλ. ο Μαναήμ εκοιμήθη με τους προπάτορας του και αντί αυτού ανακηρύχθη βασιλεύς ο Φακεσίας ο Υιός του. Κατά το πεντηκοστό έτος του Αζαρίου βασιλέως των Ιουδαίων εβασίλευσε εις το βασίλειο των Ισραηλιτών εις την Σαμάριαν επί δύο έτη ο Φακεσίας ο Υιός του Μαναήμ. αυτός διέπραξε πονηρά και ασεβία ενώπιον του Κυρίου. Δεν απεμακρύνθη καθόλου από τα σαμαρτία του Ιεροβοάμ, ιού του Ναβάτ, ο οποίος εξώθησε τους Ισραηλίτες εις την ασέβειαν και την αμαρτίαν. Εναντίον αυτού οργάνωσε συνωμοσία ο μεγάλος αξιωματούχος του, ο Φάκεέ, -Ε, ιός του ρομελίου, ο οποίος και εφώνευσε αυτόν στην την Σαμάριαν Εμπρόσει στα βασιλικά ανάκτορα. Μαζί με αυτόν εφωνεύθη ο Αργόβ και ο Αρίας και πεντήκοντα από τους τετρακοσίους άνδρας του σωματοφύλακά του. Ο Φακεέ, θανατόσα των Φακεσίαν, ανεκηρύχθη αντε αυτού βασιλεύς τα υπόλοιπα από τα έργα του Φακεσίου και όλα όσα έκαμε είναι γραμμένα εις το βιβλίο των έργων των βασιλέων του Ισραήλ. Κατά το πεντηκοστόν δεύτερο έτος του Αζαρίου, βασιλέος των Ιουδαίων, ανήλθε εις των βασιλικών θρόνων του βασιλείου των Ισραηλιτών, ο Φακεέ, ιός του Ρωμελίου, ο οποίος εβασίλευσε εις τη Σαμάρια επί είκοσι έτη και αυτός διέπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Δεν απεμακρύνθη από καμία αναμαρτία του Ιωροβοάμ ιού του Ναβάτ, ο οποίος είχε εξωθήσει τον Ισραηλιτικό λαό εις αμαρτίαν και ασέβιαν. Κατά τα σημέρα του Φακέ, βασιλέως των Ισραηλιτών, επήλθεν ο Θαγλάθ Φελασάρ, βασιλεύς των Ασσυρίων και κατέλαβε την Εν, την Αβελθέ, Θαμαχά, την Ανιόχ, την Κενέζ, την Ασόρ, την Γαλαάδ και την Γαλιλαίαν και όλην την έκταση της φυλής Νεφθαλήμ. Τους κατοίκους των περιοχών αυτών μετέφερε και εγκατέστησε εις την χώρα των Ασσυρίων. Όσιε, ιό του Ιλά, οργάνωσε συνωμοσία εναντίον του Φακέε, ιού του ρομελίου εκτύπησε αυτόν και τον εθανάτωσε. Ανήλθε δε ανταυτού εις των βασιλικών θρόνων, κατά το εικοστόν έτος του Ιωάθαμ, ιού του Αζαρίου. Τα υπόλοιπα εκ των έργων του Φακέε, όλα όσα έκαμε, ιδού όλα αυτά είναι γραμμένα εις το βιβλίο των έργων των βασιλέων του βασιλείου των Ισραηλιτών. Κατά το δεύτερο έτος της βασιλείας του Φακεέ, ιού του Ρωμελίου, των Ισραηλιτών, εβασίλευσαν ο Ιωάθαμ, ιός του Αζαρίου, Βασιλέο του βασιλείου του Ιούδα. Ήτο 25 ετών ούτως, όταν ανήλθε εις των βασιλικών θρόνων, εβασίλεψε δε επί δεκαέξι έτη στην Ιερουσαλήμ. Η μήτρη του ονομάζεται Ιερουσά, ή δε θυγάτηρ του Σαδόκ. Ο Ιωάθαμ έπραξε το αρεστόν ενώπιον του Κυρίου, σύμφωνα με όσα είχε πράξει και ο πατήρ του Αζαρίας. Αλλά τους υψηλούς τόπους των ειδόλων δεν κατέστρεψε. Δια τούτο και ο λαός εξακολουθούσε να προσφέρει θυσίας και θυμίαμα εις τους υψηλούς αυτούς τόπους. Αυτός δε ανοικοδόμησε την άνω πύλην του ναού του Κυρίου. Τα υπόλοιπα εκ των έργων του Ιωάθαμ, όλα όσα έκαμε, είναι γραμμένα εις το βιβλίο των έργων των βασιλέων του Ιούδα. Κατά την εποχή εκείνην ήρχεσε ο Κύριος να αποστέλει εναντίον του βασιλείου του Ιούδα τον Ραασόν, βασιλέα της Συρίας και τον Φακεέ Ιών του Ρωμελίου. Ο Ιωάθαμ εκοιμήθη μετά των πατέρων του και ετάφη στην πόλη του προγόνου του Δαβίδ. Ανταυτού δε βασίλευσεν ο Άχαζ, ο Υιός του. Κεφάλαιον έκτον Η Βασιλεία του Άχαζ. Στίχη 1 έως 20. Κατά το 17ο έτος της Βασιλείας του Φακεέ, ιου του Ρωμελίου, έγινε βασιλεύς εις το βασίλειον του Ιούδα, ο Άχαζ, Υιός του Ιωάθαμ. το αυτός 20 ετών όταν ανήλθεν εις των βασιλικών θρόνων και βασίλευσε επί δεκαέξι έτη εις την Ιερουσαλήμ. Αυτός όμως δεν έπραξε το ορθόν και το ευάρεστον ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού πιστός, όπως είχε πράξει και ο προγονός του Δαδίδ, Αλλά ευάδισε τον δρόμων της ασεβίας και αμαρτωλότητος των βασιλέων του Ισραήλ, αφού και αυτόν ακόμη τον ιών του, τον επέρασεν από την φωτιάν. Σύμφωνα με τα αποκρουστικά συνηθίας των ιδολολατρικών εθνών, τα οποία είχε ξεριζώσει ο Κύριος εμπρό από τους Ισραηλίτας. Έτσι δε ο Ισραηλιτικός λαός προσέφερε θυσίας και θυμιάματα εις υψηλούς τόπους, εις τους λόφους και κάτω από κάθε δασικών πυκνόφιλων δέντρων. Τότε ο Ρασόν, ο βασιλεύς της Συρίας και ο Φακεέ, ο γιος του Ρωμελίου, βασιλεύς του βασιλείου του Ισραήλ, εξεστράτευσαν εναντίον της Ιερουσαλήμ, δια να την πολεμήσουν και πολιορκούν αυτήν και τον Άχαζ που ευρίσκεται εντός αυτής. Αλλά δεν ειδηνήθησαν να επιτύχουν νίκην, Κατά την εποχή εκείνη, ο Ραασόν, βασιλεύς της Συρίας, κατέκτησε και προσήρτησε εις την Συρία την Ελάθ και εξεδίωξε τους Ιουδαίους από την Ελάθ. Κατόπιν δε οι Ιδουμέοι, τη συγκαταθέση του Ραασόν ήλθον εις Σελάθ και εγκαταστάθηκαν εκεί μέχρις αυτής της ημέρας. Τότε ο Άχαζ έστειλε αγγελιαφόρους προς τον Θαγλάθ Φελασάρ βασιλέα των Ασσυρίων και του είπε «Εγώ είμαι δούλος σου και παιδί σου. Έλα και σώσε με από τα χέρια του βασιλέως της Συρίας και από τα χέρια του βασιλέως του βασιλείου των Ισραηλιτών οι οποίοι έχουν επιτεθεί εναντίον μου». επήραν ο Άχαζ όλο το αργύριον και των χρυσών που υπήρχε εις τα θησαυροφυλάκια του ναού του Κυρίου και του βασιλικού του ανακτόρου και έστειλεν αυτά ως δώρα εις τον βασιλέα. Ο βασιλεύς των Ασσυρίων εδέχθη την πρόσκληση του Άχαζ και εξεστράτευσε εις την Δαμασκόν την οποίαν και κατέλαβε. Τους κατοίκους αυτής μετέφερεν εις άλλας περιοχάς, τον δε βασιλέα Ραασόν εφόνευσε. Ο βασιλεύς Άχας μετέβη κατόπιν εις την Δαμασκόν για να συναντήσει τον Θαγλάθ Θελασσάρ, βασιλέα των Ασσυρίων, όποιος έμεινε στην πόλη αυτήν. Εκεί στην Δαμασκόν είδε το θυσιαστήριο του ιδωλολατρικού θεού και ο Άχας, ο βασιλεύς, έστειλε προς τον αρχιερέα Ουρίαν εις την Ιερουσαλήμ σχέδιον του θυσιαστηρίου και κάθε άλλη λεπτομέρειαν για να ανικοδομηθεί όμοιον. Πράγματι ο Ουρίας, ο αρχιερεύς, οικοδόμησε θυσιαστήριον καθόλα όμοιον, όπως είχε διατάξει μετάς με τους απεσταλμένους του βασιλεύς Άχαζ από την Δαμασκόν. Ο βασιλεύς Άχαζ όταν ήλθε εις την Ιερουσαλήμ, είδε το θυσιαστήριον και ανέβη επάνω εις αυτό. Προσέφερε δε ο ίδιος θυσίαν του θυμιάματος, αιματηρά ολοκαυτώματα, ανέμακτον θυσίαν δημητριακών καρπών και σπονδίν του ίνου. Το δέμα των ειρηνικών θυσιών έχησεν εις το θυσιαστήριον ο βασιλεύς Άχας διέταξεν επιπλέον όπως το χαλκούν θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων το οποίο υπήρχε έμπροσθεν του ναού του Κυρίου μετατοπιστεί και τοποθετηθεί πλησίον του νέου θυσιαστηρίου προς βοράν. Διέταξεν ακόμη ο βασιλεύς Άχας τον αρχιερέα Ουρίαν και του είπε « εις το νέον αυτό μέγα θυσιαστήριον πρόσφερε τα ολοκαυτώματα της πρωίας, την απογευματινή θυσία, το ιδιαίτερο ολοκαύτωμα του βασιλέως, την ανέμακτο ειρηνική θυσία και τα ολοκαυτώματα όλων των ανθρώπων του λαού, την ανέμακτον θυσίαν αυτών και την σπονδύν του ίνου. Όλον δε το αίμα των ολοκαυτωμάτων θα χύσεις εις το θυσιαστήριον τούτο το δε παλαιόν χαλκούν θυσιαστήριον θα διατεθεί διεμέ προσωπικός δια την πρωινή θυσία. Ο αρχιερεύς ουρίας έπραξεν όλα όσα είχε πει ο Άχας. Εξετέλεσε όλα στα σεντολάς του βασιλέως. Ακόμη ο βασιλεύς Άχαζ έθραψε τα πλευρά των κινητών λουτήρων, αφήρεσε από αυτά τον νηπτήρα, κατέβασε την χαλκίνη θάλασσα από τα χάλκινα βόδια, τα οποία ήσαν υποκάτω από αυτήν ως υποστηρίγματά της, και την ετοποθέτησε η άλλην ευτελή λιθήνην βάσιν. Δια να ευχαριστήσετε τον βασιλέα των Ασσυρίων, διέταξε και μετερίθμισαν την εξέδραν η οποία ήταν κτισμένη στο ναόν του Κυρίου, όπως επίσης και την είσοδο όπου οδηγούσε εις το εξωτερικό μέρος του βασιλικού ανακτόρου προς το ναόν του Κυρίου. Τα υπόλοιπα εκ των έργων του Άχαζ, τα οποία αυτός έκαμε, είναι γραμμένα στο βιβλίο των έργων των βασιλέων του βασιλείου Ιούδα. Ο Άχαζ εκοιμήθη με τους προπάτορας αυτού και τάφη εις την πόλη Νιν Δαβίδ. Ανταυτού δε ανήλθε εις των βασιλικών θρόνων ο Υιός του ο Εζεκίας. Κεφάλαιον 17 Ο Σιέ βασιλεύς του Ισραήλ στίχη 1 έως 6 Αμαρτία και η αιτία των συμφορώντων. Στίχη 7 έως 23 Επικισμός Ιδωλολατρών ΙΣ Σαμάριαν. Στίχη 24 έως 41 Κατά το 12ο έτο τη βασιλείας του Άχαζ, βασιλέος Σιούδα, Εβασίλευσεν εις το βασίλειον του Ισραήλ με πρωτεύουσα την Σαμάριαν επί εννέα έτη ο Οσιέ, ιός του Ιλά. Αυτός έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, αλλά όχι όπως η προ αυτού βασιλής του Ισραήλ. Εναντίον αυτού εξεστράτευσεν ο Σάλαμανασάρ, ο βασιλεύς των Ασσυρίων, Όσιε η τήθη. Έγιναν υποτελήσεις αυτών και πλήρωνε φόρων υποτελείας. Ο βασιλεύς των Ασσυρίων ανεκάλυψε ότι ο Όσιε είχε παρασπονδύσει, διότι είχε στείλει αγγελιαφόρους προς τον βασιλέα της Αιγύπτου, τον Σιγόρ, ζητών βοήθεια. Κατά δε το έτος εκείνο, δεν έδωσε εις τον βασιλέα των Ασσυρίων τον συνήθι φόρο της υποτελείας. Δια ο βασιλεύς των Ασσυρίων επήλθε πάλιν εναντίον του, τον συνέλαβε, τον έδεσε και τον έριψε εις την φυλακήν. Κατόπιν ο βασιλεύς των Ασσυρίων διεπέρασε όλην την χώραν των Ισραηλιτών και έφτασε έως την πρωτεύουσαν την Σαμάριαν, την οποίαν επολιόρκησε επί τρία έτη. κατά το ένατον έτος της βασιλείας του Οσιέ, ο βασιλεύς των Ασσυρίων κατέλαβε την Σαμάριαν και μετέφερε ένα μέρος των Ισραηλιτών στην την χώρα των Ασυρίων. Εγκατέστησε αυτούς εις την Ελαέ και εις την Αβόρ, εις τους ποταμούς της χώρας Γοζάν και εις τα όρη της χώρας των Μίδων. Αυτά έγιναν ως τιμωρία εναντίον των Ισραηλιτών εκ μέρους του Θεού, διότι αυτοί μάρτισαν ενώπιον Κυρίου του Θεού τον, ο οποίος έβγαλε αυτούς ελευθέρους από την γη της Αιγύπτου, από την εξουσίαν Φαραώ, του βασιλέως της Αιγύπτου. Αυτοί όμως δεν εσεβάστησαν τον αληθινόν Θεόν τον, αλλά εσεβάστησαν άλλους, ειδωλολατρικούς θεούς. Οι Ισραηλίτε και οι βασιλείς έπραξαν και έζησαν σύμφωνα με τα έθιμα των ειδωλολατρικών εθνών τα οποία ο Κύριος είχε ξεριζώσει από το πρόσωπο του Ισραηλιτικού λαού. Παρεδέχθησαν και οικειοποιήθησαν οι Ισραηλίτε διδασκαλίας και λατρευτικάς πράξης οι ε οποίες δεν ήσαν ευάρεστοι ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτών ανοικοδόμησαν δηλαδή οι ίδιοι δια τους εαυτούς των πύργους λατρείας του ιδουλικού Θεού εις υψηλά μέρη εις όλα στα πόλεις των. Από τους μεμονωμένους πύργους της Φρουράς μέχρι και των οχυρωμένων πόλεων ανοίγηραν ιδολολατρικά στήλας εφύτευσαν ιερά δάση όπου έθεσαν τα γάλματα της Αστάρτης εις κάθε υψηλών λόφων κάτω από κάθε δασικών πυκνόφυλων δέντρων. Εκεί εις όλους αυτούς τους υψηλούς τόπους προσέφεραν θυμιάματα όπως και τα ειδωλολατρικά έθνη τα οποία ο Θεός είχε απομακρύνει από το πρόσωπον αυτών και μολύνθησαν από τα σαμαρτίας και ασεβίας εκείνων και χάραξαν σταθεράν την απόφασιν να παροργήσουν τον Κύριον. Ελάτρευσαν τα είδωλα, για τα οποία ο Κύριος τους είχε πει, «Δεν θα πράξετε το πονηρόν το έργον ενώπιον του Κύριου». Ο Κύριος εντόνος και επανειλημμένος είχε να απαγορεύσει την ασέβεια και η δολολατρία εις τους Ισραηλίτας και εις τους Ιουδαίους διαμέσου το όλων των προφητών και όλων των φωτισμένων ανδρών λέγον «Απομακρυνθείτε από τους δρόμους σας τους πονηρούς, φυλάξετε τα σεντολάς μου και τα κρίματά μου και όλων των νόμων των οποίων εγώ παρέδωσα εις τους προπάτορας σας, όλα όσα διαμέσου των δούλων μου των προφητών διέταξα αυτούς να τηρούν». Εκείνοι όμως δεν υπήκουσαν στην την εντολή του Θεού. Εσκλήρυναν τον αυχένα των περισσότερων από όσο είχαν σκληρύνει τα σκαρδία των οι προπάτορες αυτών. Τα εντολάς του Κυρίου όσας εντόνος και επανειλημμένος διέταξεν εις αυτούς δεν εφύλαξαν αλλά έζησαν και έπραξαν ακολουθούντες τα μάταια είδωλα και έγιναν και αυτοί αμαρτωλοί και ανόητοι διότι κολούθησαν τα έθνη τα οποία ήταν γύρω τους τα ήθη και τα έθιμα τα οποία διέταξε ο Κύριος αυτούς να μην ακολουθήσουν εγκατέλειψαν και κατεφρόνησαν τα σεντολάς Κυρίου του Θεού των έχισαν και κατεσκεύασαν για τον εαυτών των δύο ομοιώματα δαμάλεων. Έστησαν αγάλματα της Αστάρτης εις τα άλση. Επροσκύνησαν όλους τους αστέρας του ουρανού και ελάτρευσαν τον Βάαλ. Αυτοί ακόμη επερνούσαν τους ιούς και τα στιγατέρας των διαπυρός σύμφωνα με τα ειδωλολατρικά έθιμα συνεβουλεύοντο τους μάντης, παρετήρουν τους ιονούς και γενικώ. τόσο πολλοί εξετράπησαν εις το κακόν, ως να επολύθησαν ως δούλοι για να κάνουν το κακόν ενώπιον του Κυρίου, ώστε να εξοργήσουν αυτόν εναντίον των. ο Κύριος οργίστη πάρα πολύ εναντίον των Ισραηλιτών και απέστρεψε από αυτούς με αγανάκτηση το πρόσωπό του. Δεν έμειναν πλέον πιστοί εις τον Θεόν ή μη μόνον η φιλή του Ιούδα. Μολονότι δε το βασίλειο ακόμη του Ιούδα δεν ετήρησε κατά πάντα τα σεντολάς του Κυρίου, του Θεού των, διότι και οι Ιουδαίοι επορεύθησαν και έζησαν σύμφωνα με τας ασεβείς συνηθίας του Ισραηλιτικού λαού τα οποία έκαμαν. Αυτοί είχαν αποθήσει τον Κύριον. Δια τούτο ο Κύριος οργίστη εναντίον όλου του Ισραηλιτικού λαού. Συνετάραξεν αυτούς και τους παρέδωσε εις τα χέρια των εχθρών οι οποίοι σορμούσαν εις την χώραν και επεδίδοντο εις διαρπαγάς, μέχρι σότου τους απέριψε ο Κύριος από το πρόσωπό του. Άλλο μεγάλο αμάρτημά είναι ότι οι δέκα του Ισραήλ εξέκοψαν από τον οίκον Δαβίδ και ανεκήρυξαν δια τον εαυτών των βασιλέα τον Ιεροβοάμ των, των ιών του Ναβάτ ο δε Ιεροβουάμ απεμάκρυνε και εξέκοψε τον Ισραηλιτικόν λαόν από τα σοδούς του Κυρίου και οδήγησε αυτόν εις την μεγάλη νασέβιαν και αμαρτίαν της ιδωλολατρίας. Έτσι δε Ισραηλίτε πορεύθησαν εις όλα στα αμαρτίας του Ιεροβουάμ τα οποία αυτός είχε διαπράξει και δεν απεμακρύνθησαν καθόλου από αυτάς μέχρι ότου ο Κύριος τους απέρριψε από το πρόσωπό του και εστέρισε από την προστασία του των Ισραηλιτικών λαών. Αυτό άλλωστε είχε προείπει ο Κύριος διαμέσου όλων των δούλων του των προφητών και προς τιμωρίαν του ο Ισραηλιτικός λαός απήχθη εχμάλωτος από την χώρα του εις την χώρα των Ασσυρίων μέχρι της ημέρας αυτής. Ο βασιλεύς των Ασσυρίων μετέφεραν ανθρώπους από την Βαβυλώνα, δηλαδή κατοίκους των πόλεων Χουθά, Αϊά, Εμάθ και Ατσεπφαραουήμ και τους εγκατέστησε στις πόλεις της Αμαρίας αντί των Ισραηλιτών. Αυτοί δε πήραν πλέον ως κληρονομία των την Σαμάριαν και εγκατεστάθησαν εις τα πόλεις αυτής. οι έπικοι αυτοί στην αρχή της εγκαταστάσεώς των δεν εφοβήθησαν τον Κύριον. Διατούτο το ο Κύριος απέστειλε εναντίον των λέοντας, οι οποίοι και τους κατεσπάρασαν. Τότε προσήλθαν μερικοί εις βασιλέα των Ασσυρίων και του είπων. Οι λαοί τους οποίους συ και εγκατέστησε αντί των Σαμαριτών εις τα πόλη της Σαμαρίας, δεν εφρόντισαν να μάθουν το θέλημα του Θεού της χώρας αυτής. Διατούτο, ο Θεός έστειλε εναντίον Τον τους λέοντας. Και ειδού ότι οι λέοντες τους κατασπαράσουν, διότι δεν εφρόντισαν οι άνθρωποι αυτοί να μάθουν και να τηρήσουν το θέλημα του Θεού της χώρας αυτής. Ο βασιλεύς των Ασσυρίων έδωσε τότε την εξής διαταγήν. Οδηγήσατε, είπεν, εκεί ανθρώπους, οι οποίοι θα μεταβούν και θα κατοικήσουν μαζί των και θα διαφωτίσουν και θα διδάξουν τους επίκους λαούς το θέλημα του Θεού της χώρας εκείνης. Εκείνοι πράγματι οδήγησαν ένα από τους ιερείς που είχε μεταφέρει από την Σαμάριαν εις την Ασυρία ο βασιλεύς. Ο ιερεύς εκάθισε στην Βεθήλ και διεφώτιζε και δίδασκε τους ξένους εκείνους λαούς πώς πρέπει να σέβονται και να λατρεύουν τον Κύριον. Αλλά τα διάφορα εκείνα έθνη είχαν τους θεούς των, τους οποίους ετοποθετούσαν εις ναούς κτισμένους από τους Σαμαρίτας εις υψηλού τόπους. Επιπλέον, κάθε έθνος κατεσκεύαζε τέτοιους ναούς εις πόλεις εις οποίας είχεν εγκατασταθεί. Έτσι δε οι άνδρες οι καταγόμενοι από την Βαβυλώνα κατεσκεύασαν ναόν της Σοκχόθ Δενίθ και οι άνδρες της πόλεως Χούθ οικοδόμησαν ναόν της Νιρεγέλ. Οι δε της Εμάθ οικοδόμησαν ναόν της Ασιμάθ. οι Εβέοι κατεσκεύασαν την Ευλαζέρ και την Θαρ Θακ. Οι δε καταγόμενοι από την Σεφαραουίμ επερνούσαν του ιούς των διαπυρός εις ένδειξη λατρείας και οικεσίας προς τους θεούς Αβραμέλεχ και Ανιμελέχ, οι οποίοι ήσαν θεοί της πόλεως Σεφαρουαήμ με ένα τέτοιο τρόπο εσέβοντο αυτοί των κυρίων. Εγκατέστησαν τους βωμούς των και τα ειδωλολατρικά των αγάλματα τα οποία κατασκεύασαν εις τους ναούς των υψηλών τόπων, όπως επίσης και όσα κατασκεύασαν εις την Σαμάριαν. Και γενικώ κάθε έθνος έτσι έκαμνε στην την πόλη την οποία κατοικούσαν. Αυτοί σαν οι φοβούμενοι των Κύριων, οι οποίοι και ανέδειξαν ιερείς από τον λαών για να γεροργούν εις τους υψηλούς τόπους που είχαν κατασκευάσει ναούς. Εσέβοντο τον Κύριον, αλλά ελάτρευαν και τους ειδωλολατρικούς θεούς των εθνών, σύμφωνα με τα ήθη και έθιμα των εθνών τούτων, από τα οποία και μετέφεραν όλους αυτούς τους ειδωλικούς θεούς εις την χώρα του Ισραήλ. Και οι Ισραηλίτε μέχρι τη ημέρας αυτής ελάτρευσαν τον Θεόν σύμφωνα με τα συγκεχημένα σε αυτάς αντιλήψεις και ειδωλολατρικά δοξασίας. Αυτοί φοβούνται τον Θεόν, αλλά πράττουν και ζουν σύμφωνα με τα ειδωλολατρικά έθιμα. Ακολουθούν τα ίχνη των εθνών, αλλά και των νόμων και την εντολή την οποία έδωσε ο Κύριος εις τους Υιούς του Ιακώβ, τον οποίον είχε ονομάσει Ισραήλ αλλά ο Κύριος είχε συνάψει με αυτούς συμφωνίαν και έδωσε σε αυτούς εντολήν λέγον «Δεν θα σέβεστε άλλους θεούς, δεν θα προσκυνήσετε αυτούς, δεν θα τους λατρεύσετε και δεν θα θυσιάσετε εις αυτούς, παρά μόνον εις τον Κύριον, ο οποίος σας έβγαλε ελευθέρους από την χώρα της Αιγύπτου με την μεγάλη δύναμη της ακατανική του δεξιάς του. Αυτόν θα φοβήστε, αυτόν θα προσκυνείτε και προς αυτόν μόνον θα προσφέρετε θυσίας. Θα τηρείτε δε όλα στα σημέρα στη ζωή σας, τα σεντολάς του και τα κρίματά του και των νόμων του και όλα όσα γραπτός παρέδωσε προς σας να πράτετε και δεν θα σεβαστείτε άλλους θεούς. Την Διαθήκη την οποία έκαμε με σας δεν θα τη και δεν θα λατρεύσετε και δεν θα φοβηθείτε άλλους θεούς παρά μόνον Κύριον τον Θεό σας θα σέβεστε διότι αυτό είναι ο μόνος ικανός να σας απαλλάξει από όλους τους εχθρούς σας. δεν θα υπακούσετε και δεν θα συμμορφωθείτε με τους νόμους και τα συνηθίας τα οποία οι δολολάτρε Έτσι τα έθνη αυτά εφοβούν τον Κύριον αλλά προσκυνούσαν και τα γλυπτά αγάλματά των και αυτοί ακόμη οι και τα παιδιά των ιών Τον ζουν όπως έζησαν και έπραξαν οι πατέρες των. Αυτά πράττουν μέχρι τη ημέρας αυτής. Κεφάλαιον δέκατον όγδοον ο ευσεβής βασιλεύς Ιούδα Στίχη 1 έως 12 Φοβερά επιδρομή του Σεναχυρίμ Στίχη 13 έως 37 Κατά το τρίτον έτος της βασιλείας του Ωσιέ Ιού του Ιλά Βασιλεύς του Ισραηλιτικού λαού, ευασύλευσεν ο Εζεκίας, Υιός του Άχαζ, Βασιλέως του Βασιλείου Ιούδα. 25 ετών ήταν ο Εζεκίας όταν ήλθε εις των βασιλικών θρόνων. Εβασίλευσε δέ εις την Ιερουσαλήμ επί 29 έτη. Η μητέρα του ονομάζεται Αβου ή το του Ζαχαρίου. Αυτός έπραξε το αληθές και των ενώπιον του Κυρίου καθόλα, όπως έπραξε και ο πρόγονός του, ο Δαβίδ. Αυτός κατέστρεψε τους υψηλούς τόπους της ειδωλολατρίας, εκρύμνησε και συνέτριψε τα ειδωλολατρικά στήλας, κατέστρεψε τα αγάλματα της αστάρτης, Επίσης κατέστρεψε και τον Χαλκούν Όφιν, τον οποίον είχε κατασκευάσει ο Μωυσής, διότι μέχρι των ημερών του Εζεκίου, οι Ισραηλίτε προσέφερον εις Αυτόν ως προς Θεόν θυμία μαλατρείας. Αυτόν τον Χαλκούν Όφιν ο Εζεκίας ονόμασε Νεεσθάν, δηλαδή Χάλκομα, Ο Εζεκίας καθόλου το διάστημα της ζωής του εστήριζε τα σελπίδα του εις τον Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Έπειτα από αυτόν δεν υπήρξε άλλος ομοιός του κατά την ευσέβεια μεταξύ των βασιλέων του βασιλείου του Ιούδα. Ούτε δε και κανείς από αυτούς, οι οποίοι υπήρξαν προ αυτού, Αυτός προσεκολήθη εις τον Κύριον και δεν απεμακρύνθη καθόλου από Αυτόν και φύλαξεν όλα στα σεντολάς Του όσε ο Θεός δια του Μωυσέως είχε διατάξει. Ο δε Κύριος ητο πάντοτε μαζί Του εις όλα όσα έκαμνε και Αυτός με τη δύναμη του Θεού ευδοκιμούσε. Απετείναξε δε τον ζυγών του βασιλέως των Ασσυρίων και έπαυσε πλέον να είναι φόρου υποτελήσεις αυτών. Επετέθηκε ενίκησε τους αλοφίλους μέχρι τις γάζης και των ορίων αυτής, από τους μικρούς συνοικισμούς των φρουρών μέχρι τις πλέον οχυράς πόλεως. Κατά το τέταρτο έτος του βασιλέως Σεζεκίου, αυτό είναι το έβδομο έτος της βασιλείας Οσιέ Ιού του Ιλά βασιλέως του Ισραήλ, ο βασιλεύς των Ασσυρίων Σαλάμα Νασάρ εξεστράτευσε εναντίον του βασιλέου του Ισραήλ έφτασε μέχρι τη Σαμαρία και πολιορκούσε αυτήν. Έπειτα από τρία έτη πολιορκίας την κατέλαβε κατά το έκτον έτος της βασιλείας του Εζεκίου δηλαδή κατά το ένατον έτος της βασιλείας του Οσιέ βασιλέως του Ισραήλ. Τότε κατελήφθη η Σαμάρια. Ο βασιλεύς των Ασσυρίων μετέφερε τους κατοίκους της Σαμαρίας εις την χώρα των Ασσυρίων και εγκατέστησε αυτούς εις την Αλαέ, την Αβόρ, παρά τον ποταμόν Γοζάν και εις τα όρη των Μίδων. Αυτό δε έγινε προς τιμωρίαν των Ισραηλιτών, διότι αυτοί δεν υπήκουσαν εις την φωνήν Κυρίου του Θεούτων. Παρέβησαν την Διαθήκη του, εκατεπάτησαν όλα όσα ο Μωυσής, ο δούλος ούτως του Κυρίου, είχε διατάξει. Δεν υπήκουσαν και δεν ετήρησαν τα σεντολά του Κυρίου. Κατά το δέκατον τέταρτον έτος της βασιλείας του Εζεκείου, εξεστράτευσε να βασιλεύσει των Ασσυρίων ο Σεναχιρίμ, εναντίον των οχυρών πόλεων του βασιλείου Ιούδα, και τα σκατέλαβε. Ο βασιλεύς του βασιλείου του Ιούδα, ο Εζεκίας, έστειλε αναγγελιαφόρους προς τον βασιλέα των Ασσυρίων εις την Λαχής και του είπε «Διέπραξα σφάλμα που απεκήρυξα την εξουσία σου. Απεμακρύν σου τώρα από εμέ και εγώ θα βαστάσω οποιονδήποτε φόρον θελήσεις να μου επιβάλλεις». Ο βασιλεύς των Ασσυρίων επέβαλεν εις τον Εζεκίαν τον βασιλέα των Ιουδαίων ως φόρον 300 αργυρά τάλαντα και 30 χρυσά τάλαντα. Ο Εζεκίας επήρε όλων το αργύριον που ευρίσκεται εις τον ναόν του Κυρίου και εις τα θησαυροφυλάκια του βασιλικού ανακτόρου και τα παρέδωσε στον Σεναχυρίμ. Επίσης, κατά τον καιρόν εκείνον ο Εζεκίας απέκοψε και απέσπασε τον χρυσόν από τα στήρα του ναού και από τους στήλους των θυρών. Αυτά τα οποία ο ίδιος ο Εζεκίας, ο βασιλεύς του Ιούδα, είχε χρυσώσει και τα έδωσε στον βασιλέα των Ασσυρίων. Ο βασιλεύς των Ασσυρίων απέστειλεν εις την Λαχής προς τον βασιλέα Εζεκίαν εις την Ιερουσαλήμ τον Θαρθάν, τον Ραφής και τον Ραψάκιν, με βαρύ αναστρατιωτική δύναμη. Αυτοί ήλθαν και εγκατεστάθησαν στο το ιδραγωγείο τη Άνω Δεξαμενή, η οποία βρίσκεται ει την οδόν του Αγρού του Γναφέω. Έφωναξε δε και εκάλεσε τον Εζεκίαν. Τότε ο Ελιακήμ ιός του Χελκίου, του βασιλέως του βασιλικού οίκου, ο Σομνάς, ο Γραμματεύς και ο Ιωάς, ο ιός του Σαφάτ, ο Αρχιοφύλαξ, ήλθαν προς τον Ραψάκιν. Ο Ραψάκης είπε προς αυτούς, «Πέστε λοιπόν προς τον Εζεκίαν, αυτά λεγε ο βασιλεύς ο Μέγας, ο βασιλεύς των Ασσυρίων, Ποια είναι αυτή η πεποίθηση στην οποία στηρίζεστε. Συ είπες ότι τα λόγια μου είναι χωρίς περιεχόμενον. Εγώ όμως έχω απόφαση και δύναμη προς πόλεμον. Πες μου λοιπόν τώρα, εις ποιον ώστε να αποκηρύξεις τον ζυγόν μου. Ιδού, γνωρίζω ότι έχεις πεποίθηση στην σπασμένη καλαμένιαν ράβδον την Αίγυπτον αλλά σου λέγω τούτο, ότι σε εκείνον ο οποίος θα στηριχθεί εις αυτήν, η ράβδος αυτή θα εισέλθει στο χέρι του και θα τον τρυπήσει. Αυτό συμβαίνει με όλους όσοι έχουν πεποίθηση στον Φαραώ, το βασιλέα της Αιγύπτου. Εάν μου είπε ότι εμείς έχουμε πεποίθηση εις Κύριον των Θεών μας, εγώ σου απαντώ δεν πρέπει να στηρίζεσαι εις Αυτόν. Διότι Αυτός ούτως ο Εζεκίας τον δυσυρέστησε, καταργήσα στους υψηλούς τόπους της λατρείας και τα θυσιαστήρια αυτού και έδωσε εντολή στο βασίλειο του Ιούδα και στου τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ λέγον Εμπρός, εις τούτο το θυσιαστήριον της πόλεως Ιερουσαλήμ θα προσκυνείτε τον Θεόν. και τώρα ταχθείτε και ενωθείτε με τον Κύριό μου τον Βασιλέα των Ασσυρίων και θα σου δώσουμε δύο χιλιάδες ύπους εάν μπορέσετε εσείς να έβρετε άλλους τόσους υπείς δι' αυτούς. Άλλωστε και σας ερωτώ πώς μπορείτε να περιφρονήσετε έστω και ένα μόνο από τους αρχηγούς τους ελαχίστους δούλους του Κυρίου μου Σι να προμηθευτεί για τον εαυτό σου άρματα και ύπου από την Αίγυπτον. Μήπω και νομίσει ότι χωρίς την εντολή του κυρίου και Θεού σα ήλθαμε εμεί στη χώρα σα για να την καταστρέψουμε. Αυτός ο Κύριος μου είπε: Πήγαινε στην την χώρα αυτήν και κατέστρεψε την. Ο Ηλιακή Μοϊό του Χαλκαίου, ο Σομνάς και ο Ιωάς Είπαν προς τον Ραψάκιν «Ομίλησε σε παρακαλούμε προς εμάς τους δούλου σου εις την Συριακή γλώσσαν, διότι εμείς την εννοούμε και μη ομιλείς προς εμάς την Εβραϊκή γλώσσαν». «Διότι ομιλείς στην την Εβραϊκή και ακούν οι άνθρωποι του Ιδαϊκού λαού οι οποίοι βρίσκονται επάνω εις το τείχος. Ο Ραψάκις απήντησε προ αυτού. Μήπω νομίζετε ότι ο κύριο μου με έστειλε να ομιλήσω προ τον βασιλέα σου και προς εαυτούς τους του λόγου, Όχι. Αλλά με έστειλε να ομιλήσω προ του άνδρα αυτού που κάθονται τώρα επάνω στο τείχο και να του είπα ότι η πολιορκία τη πόλο θα είναι τόσο σκληρά, ώστε από την πείνα θα φάγουν την κόπρον των και θα πείουν το ούρο των. δε με δε αυτού και εσεί οι ίδιοι. Ο Ραψάκη εστάθη όρθιο, φώναξε με μεγάλη φωνή στην εβραϊκή γλώσσα και είπε προ τον λαό: Ακούσατε όλοι του λόγου του μεγάλου βασιλέω των Ασσυρίων. Αυτά λέγει ο βασιλεύς Α μη σα κάνει με τα λόγια του Εζεκία να αλαζονεύεστε, διότι δεν θα μπορέσει να σα γλιτώσει από τα χέρια μου. Α μη σα δίνει ο Εζεκία Ματέα Ελπίδα ει την βοήθεια του κυρίου λέγον, ότι ο Θεό οπωσδήποτε θα σα γλιτώσει από του εχθρού και η πόλη μα δεν θα παραδοθεί στα χέρια του βασιλέω των Ασσυρίων. Μη ακούετε τον Εζεκίαν, διότι αυτά λέγει ο βασιλεύς των Ασσυρίων. Συνάψατε μαζί μου ειρήνη και φιλία και ελάτε με το μέρος μου τότε ο καθένας από εσά θα πει το κρασί της αμπέλου του και ο καθένας σας θα φάγει από τους καρπούς από τις οικές του και θα πει νερό από το πηγάδι του. Όσο του έλθω και σας πάρω για να σας μεταφέρω εις άλλην χώραν η οποία είναι πλουσία όπως η δική σας χώρα γεμάτη σύτων και ίνων και άρτους και αμπέλια εις χώραν η οποία είναι γεμάτη από λάδι και μέλι εκεί θα ζήσετε καλά και δεν θα αποθάνετε. Λοιπόν, μη ακούετε όσο σας λέγει ο Εζεκίας, διότι σας εξαπατά λέγον ότι ο Κύριος θα σας σώσει από τα χέρια μου. Μήπως θα οι θεοί των εθνών εγλίτωσαν, ο καθένας από αυτούς την χώρα του από τα χέρια του βασιλέως των Ασσυρίων, που είναι ο Θεός της Εμάθ, και της Αρφάδ, που είναι ο Θεός της Σεπφάρου Ρεϊμ, ο Ανά και ο Αβά, που είναι εκείνοι οι οποίοι πήραν τη Σαμάριν από τα χέρια μου, ποιος μεταξύ όλων των θεών των άλλων χωρών είναι εκείνο ο οποίος επροστάτευσε και απίλαξε την χώρα του από τα χέρια μου, ώστε να πιστώμεν ότι ο Κύριος θα γλιτώσει την Ιερουσαλήμ από την εξουσίαν μου, Οι επί του της πόλεως άνθρωποι του Εζεκείου αισιόπισαν και δεν απάντησαν τίποτε. Διότι αυτήν την εντολή είχαν πάρει από τον βασιλέα, ο οποίος τους είχε είπει «Δεν θα δώσετε καμία αναπόκριση. Ο Ελιακήμ, ο γιος του Χελκίου, ο αρχηγός του βασιλικού οίκου, ο Σομνάς ο Γραμματεύς και ο Ιωάς ο Υιός του Σαφάτ, ο αρχιοφύλαξ σχίσανται στα ημάτια των εισένδειξην απογνώσεως, ήλθαν προς τον Εζεκίαν και του ανήγγυλαν τους λόγους του Ραψάκου. Κεφάλαιον 19 Ο προφήτης Ισαΐας προαναγγέλει τη διάσωση της Ιερουσαλήμ. Στίχη και την φοβερή καταστροφή του Σένα Χιρίμ. Στοίχη 8 έως 37 Όταν ο βασιλεύς Ζεκία σήκουσε τα σαλαζονικά σε αυτάς προτάσεις του Ραψάκου, διέριξε τα ημάτια του και φόρεσε η σένδειξη πένθους σάκινον ένδυμα και ανήλθε εις τον ναόν του Κυρίου. έστειλε δε τον αρχηγόν του βασιλικού οίκου του Ελιακήμ τον Σομνάν τον Γραμματέα, και τους γεροντοτέρους από τους ιερείς ενδεδημένους όλους με σάκινα ενδύματα προς τον προφήτη Ισαΐαν, τον Ιόν του Αμός. Εκείνοι του είπαν, «Αυτά λέγει ο Εζεκίας. Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα θλίψεως θεία τιμωρία, η μέρα εκρήξεω οργή του Θεού, διότι οι Ισραηλίτε δοκιμάζουν οδύνη, ομοίων προ εκείνη την οποία δοκιμάζει η γυναίκα που γεννά, αλλά δεν έχει την δύναμη να γεννήσει. Παρακάλεσε το Θεό για τη σωτηρία μα. σω ο Κύριος ακούσει τους κομπαστικού λόγους του Ραψάκου που τον έστειλε ο βασιλεύς των Ασσυρίων για να χλεβάσει τον αληθινόν Θεόν και να βλασφημίσει με τους λόγους του τους οποίους ήκουσε Κύριος ο Θεός σου. Αυτός ίσως ακούσει την προσευχή σου και θα σώσει τους απολυφθέντας εις την Ιερουσαλήμ Ιουδαίους. Οι απεσταλμένοι του βασιλέως Εζεκίου ήλθαν και είπαν στον τον Ισαΐαν αυτά. ο Ισαΐας τους απήντησε «Αυτά να πείτε εις τον Κύριό σας, αυτά λέγει ο Κύριος, να μην φοβηθείς από τους λόγους τους οποίους σήκουσε και δια των οποίων οι δούλοι του βασιλέως των Ασσυρίων ευλασφήμισαν τον Θεόν. Ιδού εγώ δημιουργώ εντός αυτού τέτοιαν ψυχικήν διάθεσιν, ώστε θα ακούσει κάποιαν αγγελίαν, και θα αναγκαστεί να επιστρέψει στην πατρίδα του. Εκεί δε θα εξοντώσω αυτόν διαρρομφέας. Ο Ραψάκης επέστρεψε από την Ιερουσαλήμ και συνείδησε το βασιλέα των Ασσυρίων πολεμούντα εις την πόλη Λοβνά. Είχε πληροφορηθεί ότι ο βασιλεύς των Ασσυρίων είχε αναχωρήσει από την Λαχής. ο βασιλεύς των Ασσυρίων ευάδισεν εις Λοβνά, διότι οίκουσι να του λέγουν ότι ο Θαρακά, ο βασιλεύς των Αιθιώπων, ιδού εκστρατεύει να πολεμήσει εναντίον σου. Ο Σεναχυρίμ, στραφής εναντίον του Θαρακά, έστειλε αγγελιαφόρους προς τον Εζεκίαν και του είπεν «Μη σε κάνει να λαζονεύεσαι ο Θεός σου» εις τον οποίον έχει στηρίξει την πεποίθησή σου λέγον ότι δεν θα παραδοθεί Ιερουσαλήμ εις τα χέρια του βασιλέως των Ασσυρίων. Ιδού, σύ επληροφορήθης καλός όλα όσα έκαμαν οι βασιλείς των Ασσυρίων εναντίον όλων των χωρών τας οποίας παρέδωσαν εις την καταστροφήν. Και εσύ νομίζεις ότι θα γλιτώσει Μήπως τάχα η θεή εκείνων τους οποίους οι πατέρες μας κατέστρεψαν, τους εγλίτωσαν. Και συγκεκριμένος, μήπω εγλίτωσαν την Γοζάν, την Χαράν, την Ραφής και τους Ιούς Εδέμ, οι οποίοι βρέσκονται εις Θεασθέν. Πού είναι ο βασιλεύς της Εμάθ και ο βασιλεύς της Αρφάδ. Και πού είναι ο βασιλεύς των πόλεων Σεπφαρουήμ, Ανά και Αβά. Ο Εσεκίας έλαβε την επιστολή από τα χέρια των αγγελιαφόρων και την ανέγνωσε. Ανέβη δε αμέσως στον ναόν του Κυρίου και εξεδίπλωσε την επιστολή ενώπιον του Κυρίου και είπε « Κύριε ο Θεός του Ισραήλ ο καθήμενος επάνω εις τα Χερουβήμ, Σύ ο μόνος Θεός εις όλα στας βασιλείας της γης. Σύ εδημιούργησες τον ουρανών και την γην. Κλείνε Κύριε το ούσου και άκουσε την προσευχή μας. Άνοιξε Κύριε τους οφθαλμούς σου και είδε και άκουσε τους λόγους του σε ένα χειρίμ, τους οποίους αυτός έστειλε για να χλεβάσει σε το ζώντα Θεό. Είναι αλήθεια, Κύριε, ότι οι βασιλείς των Ασσυρίων ερήμωσαν έθνη και παρέδωσαν τους ιδωλολατρικούς θεούς εκείνων εις την φωτιάν, διότι δεν είναι θεοί πραγματικοί, αλλά έργα χειρών ανθρώπων, ξύλα και λίθη. Δι' αυτό δε και τους κατέστρεψαν. Αλλά τώρα, Κύριε, ο Θεός ημών, σώσε μας από τα χέρια αυτού και έτσι θα μάθουν όλοι οι βασιλείς της γης ότι εσύ είσαι ο μοναδικός Θεός. Ο Ισαΐας, ο Υιός του Αμός, έστειλε προς τον Εζεκίαν απεσταλμένον του και του είπεν «Αυτά λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ». Ήκουσα την προσευχή την οποία απίφθινες προς εμέ, δια τον Σεναχυρίμ βασιλέα των Ασσυρίων. Αυτός είναι ο λόγος τον οποίον είπε ο Κύριος εναντίον του Σεναχυρίμ. Σε εξυφτέλισε και σε χλέβασεν η μικρά αυτή κόρη Σιών. Εκίνησε εις βάρος σου εμπεκτικά την κεφαλήν της η Ιερουσαλήμ. Είπε δε κατευθείαν προς τον Σένα, Χειρήμ ο Θεός, ποιον εχλέβασες και ύβρισες, εναντίον τίνος ύψωσες αλαζονική τη φωνή σου, υπερηφανεύθης και ύψωσες τα μάτια σου εναντίον του Αγίου τόπου του Ισραηλιτικού λαού, για τον αγγελιαφόρον σου, ήβρισες τον Κύριον και είπες, «Εγώ με το πλήθος των πολεμικών μου αρμάτων θα αναβώ εις τα ύψη των ωραίων εις τις πλαγιές του Λιβάνου. Έκοψα τα μεγαλύτερα κέδρα, τα εκλεκτά, από τα Κυπαρίσια αυτού, ήρθα εις τα Λόχμας και εις το όρος του Καρμήλου». Εγώ έπια και εξήρανα ξένα ύδατα. Όπου επέρασαν τα πόδια μου, εξήρανα όλους τους μεγάλους ποταμούς. Εγώ έπλασα την γην, την έκλεισα εις τα χέρια μου και έγιναν οι δικά μου υψώματα μαχήμων στρατιωτών και πόλεις οχυρέ. Έτσι οι κάτοικοι των χωρών αυτών εισθένησαν εμπρόσει στη δύναμή μου. Ετρόμαξαν, κατεντροπιάστηκαν, έγιναν χορτάρι του αγρού, σαν χλωρή βοτάνη, χλώι δωμάτων, ποδοπατήματα του κάθε διαβάτου. Γνωρίζω εγώ πότε κάθεσαι στο σπίτι σου και πότε βγαίνεις. Όλη σου τη ζωή γνωρίζω, όπως και το θυμό σου εναντίον μου. επειδή οργίστησε εναντίον μου και η λαζονία σου έφτασε έως τα αυτιά μου, θα βάλω τα αγκίστρια μου στους ρωθονά σου και χαλινών στα τα χείλη σου και θα σε σύρω με αυτά για να σε επαναφέρω εις την οδόν από την οποία ήρθε. Έπειτα ο Θεός είπε προς τον Εζεκίαν «Σημείον ότι θα γίνει αυτό εις τον Σεναχιρίμ είναι τούτο» Αυτό το έτος θα φάγετε όσα αυτομάτως παρήχθησαν εις τους αγρού σας. Κατά το δεύτερο έτος θα φάγετε ό,τι άλλο αυτομάτως θα φυτρώσει και θα καρποφορήσει. Κατά δε το τρίτον έτος θα υπάρξει σπορά και θερισμός και φύτευμα αμπελώνων και θα φάγετε και θα χορτάσετε από τους καρπούς αυτών. Όσοι από την φιλήν Ιούδα διασωθούν από την καταστροφή και να απομείνουν, θα ρίξουν ρίζες στην γη, θα αποκτήσουν καρπόν κοιλίας, δηλαδή τέκνα, και θα ευτυχήσουν. Διότι, οπωσδήποτε, από την Ιερουσαλήμ θα εξέλθουν οι πολυφθέντες Ιουδαίοι και από το όρος Ιόν θα υπάρξουν άνθρωποι που θα έχουν διασωθεί. Αυτό θα πραγματοποιήσει η αγάπη του Θεού προς τον λαόν του. Έτσι δεν είναι؟ διότι αυτά λέγει ο Κύριος προς τον βασιλέα των Ασσυρίων. Δεν θα εισέλθει αυτός στην την πόλη Ιερουσαλήμ, ούτε και ένα βέλος δεν θα το ξεύσει εναντίον της, κανείς ασπιδοφόρος δεν θα προλάβει να πλησιάσει ευνηδίως προς αυτήν, ούτε και γύρω από το τείχος της θα υψωθούν προχώματα και πολιορκητικέ μηχανέ.